Ήδη από τις 28 Ιανουαρίου ενημερωθήκαμε ως διοίκηση του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας από την Διεύθυνση της Δομής ΑΜΕΑ Χανίων για ύπαρξη εντοπισμού 3 κρουσμάτων σε εργαζομένους αρχικά και στη συνέχεια η μετάδοση επεκτάθηκε και σε περιθαλπόμενους. Σε συναγερμό είναι το Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων στα Χανιά μετά την εκτεταμένη διασπορά κρουσμάτων κορονοϊού σε φιλοξενούμενους και προσωπικό. Η συγκεκριμένη δομή φιλοξενεί ενήλικες αμαία και κάποιους υπερήλικες. Οπότε υπάρχει ένα φάσμα ηλικιών. Πρόκειται για 17 φιλοξενούμενους σε σύνολο 67 περιθαλπόμενων στην πρώτη πτέρυγα της δομής και 10 άτομα από το προσωπικό. Η πλειοψηφία είναι νοσηλευτές. Έχουμε και 2 σε άλλη πτέρυγα, δηλαδή συγκεκριμένα στην καθαρότητα και στα μαγειρία. Όλα τα κρούσματα μέχρι στιγμής εντοπίζονται στην πρώτη πτέρυγα της δομής. Και η πλειοψηφία αυτών είναι με ήπια ή καθόλου συμπτωματολογία. Έχει αναγκαστεί κάποιος να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, νοσηλεύεται ενδεχόμενα. Για ευνοήτους λόγους μεταφέραμε την περασμένη εβδομάδα 3 άτομα, από τους οποίους οι 2 ήταν σε πολύ καλή κατάσταση κτλ. Με μία κυρία είχαμε πρόβλημα, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνης, μια και στα Χανιά, από ό,τι γνωρίζετε, υπάρχει το γνωστό πρόβλημα ότι είναι κομπλέ. Και η γυναίκα αυτή έχει επιστρέψει σε εσάς? Όχι, δεν έχει επιστρέψει ακόμα. Ωστόσο, η κατάσταση της υγείας της είναι. Η κατάσταση από ό,τι έχει διαβεβαιώσει αυτό είναι σε καλή κατάσταση. Η μεγάλη συρροή κρουσμάτων έχει προκαλέσει ανησυχία με το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόνοιας της Περιφέρειας Κρήτης να έχει διατάξει ένορκη διοικητική εξέταση και μάλιστα κατεπίγουσα, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της διασποράς. Κατεπήγον ο χαρακτήρας, ούτως ώστε να μπορούμε να διαχειριστούμε, να παρέμβουμε, να δούμε αν υπάρχουν ευθύνες και να παρέμβουμε ακαριαία ως προς την επίλυση της κατάστασης αυτής. Με δεδομένο ότι λείπουν πολλοί νοσηλευτές που νοσούν, η λειτουργία του Ιδρύματος είναι, ας πούμε, στον αέρα? Όχι. Όχι, σας το βεβαιώ, υπεύθυνα. Και πρέπει να πω ότι είναι 2 χρόνια τα οποία έχουμε κοπιάσει πάρα πολύ, ούτως ώστε να αποφύγουμε την διασπορά της πανδημίας. Η δομή στα Χανιά δεν είχε παρουσιάσει κανένα κρούσμα σε περιθαλπόμενο μέχρι σήμερα. Σήμερα που μιλάμε, γι' αυτό λοιπόν έχουμε θορυβηθεί και διερευνούμε την κατάσταση. Την ίδια ώρα, κρούσματα έχουν διαπιστωθεί και στην αντίστοιχη δομή του Λασιθίου. Το κομμάτι που αφορά τους περιθαλπόμενους, που είναι και αυτό που μας ενδιαφέρει ως επιτοπλίστων λόγω της ευπάθειας των ανθρώπων που φιλοξενούνται, έχουν εντοπιστεί 2 κρούσματα σε περιθαλπόμενους και κάποια κρούσματα σε εργαζομένους, κυρίως διοικητικού αντικειμένου εργαζόμενοι.